Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και βεβαίως ελπίζω να κατανοείτε την δική μου αδυναμία να είμαι σε όλη την διαδικασία αυτής της σημαντικής συνεδρίας. Να πω ότι σε κάθε περίπτωση μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση πρέπει να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές, τους καλύτερους δυνατούς όρους, ώστε δειλά-δειλά αλλά και ουσιαστικά να μπορέσουμε να βρούμε μέσα από μία αυτοδιοικητική προσπάθεια αλλά και ενωτική και ολοκληρωμένη το αύριο και την ανάπτυξη. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η αυτοδιοίκηση ήταν και είναι ο θεσμός, είναι γνωστόν, που κράτησε όρθια την κοινωνία σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Ήταν η αυτοδιοίκηση που οι φορείς της δώσαν δείγματα γραφής προς κάθε κατεύθυνση, μέσα από το πλεονέκτημα της εγκύτητας προς τον πολίτη, προσέφερε λύσεις και βέβαια κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μπορεί όμως αυτές οι προσπάθειες να μην οδήγησαν πάντα σε οριστικές και βιώσιμες λύσεις και αυτό είναι σαφές, διότι το συγκεντρωτικό, εάν θέλετε, το εγωκεντρικό κράτος δεν έχει κάνει ακόμα το αυτονόητο, δηλαδή την αποκέντρωση, δεν έχει δημιουργήσει δηλαδή ό,τι και να παλεύουμε, ό,τι και να μας αναδεικνύουν και από την Πεντέλη και από το Δήμο Μαρουσίου και από άλλους δήμους, είναι τα ελάχιστα πάνω σε αυτά που θα μπορούσε μέσα από την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών να κάνει η ανάπτυξη της χώρας. Γιατί για μας η λύση είναι πέραν της κοινωνικής προστασίας, παράλληλα η δημιουργία σταθερής απασχόλησης που περνά μέσα από την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που μπορεί να έρθει μέσω της αξιοποίησης των σημαντικών φυσικών πόρων που έχει η χώρα μας και κάθε τοπική κοινωνία και των συγκροτικών πλεονεκτημάτων που έχει κάθε περιοχή της χώρας μας. Σε μια εποχή δραματικής μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, νομίζω ότι αυτό είναι πασιφανές, που επηρεάζει δυσμενώς και τη δική μας λειτουργία, αφού οδηγεί σε επενδυτική άπνοια και είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τους τρόπους αλλά και τις πηγές χρηματοδότησης των τοπικών μας προγραμμάτων. Γιατί δήμοι, για τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, δημιουργίας αλλά και συντήρησης των τοπικών υποδομών προσέβλεπαν σε τακτική βάση τους πόρους της ΣΑΤΑ. Και η ΣΑΤΑ θα ήταν, θα έλεγε κανείς, το αυτονόητο να μπορέσουν να διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες τους πόρους ανάπτυξης και πλέον οι πόροι αυτοί έχουν μειωθεί κατά 60% και πλέον η προσέλκυση και μόχλευση αντιανεκών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδυτικών πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη λύση αναπλήρωσης αυτού του χρηματοδοτικού κενού της αυτοδιοίκησης. Οι συμπράξεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο επίπεδο το δικό μας, της αυτοδιοίκησης, δεν είναι ζήτημα που ανακύπτει σήμερα εν μέσω μιας αγνώστου πορείας και διάρκειας οικονομικής κρίσης. Το Σεπτέμβριο του 2005, ο νόμος 3889 του 2005, του τότε τέτους, δημιούργησε στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αμέσως και μέχρι το 2009 το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε και ορίμασε 133 σχέδια έργων και παροχής υπηρεσιών μέσω συμπράξεων και 88 φορείς της αυτοδιοίκησης μέσω της χρηματοδότησης και του προγράμματος της ΕΑΣ. Ήταν η πρώτη και πιο μεγάλη, θα έλεγε, απόπειρα που είχε γίνει για να εισαχθεί ο θεσμός των συμπράξεων στην αυτοδιοίκηση. Ήταν η απόπειρα να καταγραφούν οι επενδυτικές δυνατότητες και να μεταφερθεί η τεχνογνωσία των συμπράξεων στην αυτοδιοίκηση. Και πρέπει να εκθιάσουμε τη διορατικότητα αλλά και την πολιτική βούληση και του τότε Υπουργού αλλά και το εγχείρημα αυτό γενικότερα. Στη συνέχεια, μέσα από προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ αλλά και της ΠΕΤΑ, που αποτελεί αναπτυξιακή εταιρεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, επιχειρήθηκε να κρατηθεί ζωντανή αυτή η προσπάθεια, να επαναξιολογηθούν τα δεδομένα υπό το πρίσμα των σημερινών συνθήκων και να οδηγηθούν σε πορεία υλοποίησης τα πιο όρημα και ενδιαφέροντα, με επενδυτικούς βεβαίως όρους, βιωσιμότητος και συμβολής στην τοπική ανάπτυξη σχέδια. Σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα τροχιά
στο ζήτημα των συμπράξεων στην αυτοδιοίκηση και παρά το γεγονός ότι τα φώτα έχουν πέσει μάλλον πάνω στο ζήτημα των συμπράξεων σε σχέση με τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι ο μόνος τομέας που έχει ενδιαφέρον, απλά είναι ο πιο προβεβλημένος επικοινωνιακά για ένα θέμα που πραγματικά καίει όλους τους πολίτες και προφανώς τη χώρα μας. Πρόσφατο ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε μια άλλη ημερίδα, υποστήριξε πως πιθανώς φέτος το 20% του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα κατευθυνθεί σε έργα ΣΔΙΤ. Ο ίδιος τόνισε πως επίκεντρο της κυβερνητικής προσπάθειας είναι η πρόθεση τέτοιων συμπράξεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, την διαχείριση απορριμμάτων, τον τουρισμό, αλλά και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα, η κυρία Σίλβιαν Κάσερ Πόστ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αναφέρει πως οι συνθήκες ευνοούν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Θεώρησε πως η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας συνδέεται σαφέστατα με τις αυξημένες επενδύσεις σε υψηλή ποιότητα υποδομές. Έτσι υπάρχει ανάγκη για ποιοτικές επενδύσεις σε έργα υποδομών που τελειώνουν εντός του χρονοδιαγράμματος και κόστους. Η παγκόσμια αγορά ΣΔΙΤ οριμάζει με ειδικούς επενδυτές, εταιρείες συμβούλων που κινούνται σε τομείς οι οποίοι ξεκινούν από τα νοσοκομεία και φτάνουν μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχολεία. Φίλες και φίλοι, με τα πιο πάνω αναφορές που προσδιορίζουν τους λόγους αλλά και τις προτεραιότητες των συμπράξεων, θα μου επιτρέψετε να πω στη σύντομη αυτή προφανώς παρέμβασή μου ότι έχουμε τομείς τοπικής οικονομίας, της τοπικής ανάπτυξης αλλά και των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι φορείς αυτοδιοίκησης, στους οποίους η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και η μέθοδος συμπράξεων είναι μονόδρομος. Θα ξεκινήσω από το θέμα βεβαίως της διαχείρισης που είπα και πριν των στερεών αποβλήτων. Έχουμε ένα νέο εθνικό σχέδιο, τους ΠΕΣΔΑ και τα τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων που εκπώνησαν και καλούνται να υλοποιήσουν οι Δήμοι. Με καταγεγραμμένες χρηματοδοτικές ανάγκες περίπου 2,5 δις ευρώ για την υλοποίηση αυτών, είναι πασιφανές ότι δεν μπορούν να καλυφθούν και να υλοποιηθούν προφανώς με τα βίας 850 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το ποσό το οποίο και όχι παραπάνω από ένα δις που μπορεί να διατεθεί και που μπορεί να εξασφαλιστούν από την ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό είναι δεδομένο ότι μας οδηγεί σε συμπράξεις. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Δεν λέμε όχι στις συμπράξεις στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, λέμε όμως όχι σε εναρμονισμένες πρακτικές και σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις που εκτινάσουν το κόστος διαχείρισης ανά τόνο, γιατί αυτό το κόστος θα το υπομισθεί στο τέλος ο πολίτης, ο δημότης μας. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε καμία επιλογή που μεταφέρει δυσβάστακτο κόστος διαχείρισης πολίτες. Θα είμαστε όμως υποστηρικτές και εγγυητές λύσεων μέσω συμπράξεων, αποδεχόμενοι τις βέλτιστες από περιβαλλοντολογική αλλά και οικονομική άποψη επιλογές. Αλλά πέραν της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, υπάρχουν τομείς που μπορούν οι συμπράξεις να βοηθήσουν στην εξασφάλιση έργων υποδομής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας αλλά και στην απασχόληση. Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιες. Πρώτον, την τεράστια δυναμική στην επανεκκίνηση των τοπικών οικονομιών που μπορούν να προσδώσουν τα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια, στον οδοφωτισμό αλλά και στις εγκαταστάσεις των Δήμων. Ιδιαίτερη αξία έχει η κατεύθυνση και αυτή η μόχλευση και η αξιοποίηση έργων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, μέσα από την οποία μπορεί κάποιος να βρει λύσεις. Δεύτερον, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων, που με κατάλληλη τεχνική προετοιμασία μπορεί να προσελκύσει τοπικές επενδύσεις αλλά και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας μέσα από την αξιοποίηση κτηρίων, οικοπαίδων, τουριστικών ακινήτων κλπ.
Τρίτον, στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στα πλαίσια και της υλοποίησης των τοπικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης για τις αστικές περιοχές. Τέταρτον, τις δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και τις δράσεις leader στον αγροτικό χώρο αλλά και στην ελληνική περιφέρεια. Πέμπτον, στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, του ιαματικού τουρισμού αλλά και του τουρισμού υγείας μέσα από τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τομέας πολλά υποσχόμενος και με έντονη εξωστρέφεια, καθώς μπορεί να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και σε συνέχεια τουρισμό από άλλες χώρες και πολλές χώρες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έκτον, την κυκλική οικονομία που σχετίζεται με τα ζητήματα αυτά είναι μια πρόκληση που η αυτοδιοίκηση μπορεί μέσα από την προσέλκυση αλλά και τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία υποδομών διαχείρισης και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στο επίπεδο των Δήμων. Έβδομον, στην αξιοποίηση της πρόσβασης της χρήσης από τον πολίτη των νέων τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που αποτελεί ένα μεγάλο εξάλλου στοίχημα για την εποχή μας και ένα ισχυρό για την αυτοδιοίκηση πεδίο. Τεράστια επιτυχία που είχε η ΚΕΔΕ πριν 2 εβδομάδες μέσα από το ΣΥΤΙ και με τους νέες σκέψεις των νέων ανθρώπων που οργανώσαμε πρόσφατα, μας δείχνει το δρόμο και τις ιδέες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύπτοντας όλες τις περιοχές της χώρας μέσα από την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων από τον κλάδο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Με την ευκαιρία τέλος του φόρουμ θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναρμόδιους φορείς να συνεργαστούμε και να σχεδιάσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που θα σημάνει εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και λειτουργικών δαπανών σε όλο το χτηριακό απόθεμα των Δήμων αλλά και των φορέων της αυτοδιοίκησης. Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια και συμπράξεις με μεγάλο περιβαλλοντολογικό, κοινωνικό, οικονομικό όφελος και πάνω απ' όλα με μια δραστική επίδραση στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση φυσικά της απασχόλησης. Χιλιάδες είναι τα παλαιά κτίρια που χρήζουν ανακαινήσεις αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση που ανήκουν σήμερα στους Δήμους και τους φορείς, δικαστήρια, πολιτιστικά κέντρα, σχολικά κτίρια αλλά και κλειστά γυμναστήρια. Παράλληλα θα μπορούσαν να υπάρξουν συμπράξεις με στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση αλλά και την ενεργειακή αποδοτικότητα στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές των Δήμων μέσα από μονάδες βιολογικού καθαρισμού, αντιλιοστάσια, των δημονικών λιμωνικών ταμείων, χερσαίες εγκαταστάσεις κτίρια, σε μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά, σε μονάδες τηλεθέρμανσης και σε σειρά άλλων υποδομών. Είναι τομείς και άξονες που η αυτοδιοίκηση έχει επιδείξει σημαντικό έργο ήδη. Έχει αρμοδιότητες, έχει τεχνογνωσία και με το κατάλληλο θεσμικό φυσικά αλλά και χρηματοδικό πλαίσιο μπορούν οι τομείς αυτοί να λειτουργήσουν ως μοχλός επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας. Τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα, εργατοτεχνίτες, το τοπικό εμπόριο μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες όχι με έργα βιτρίνας αλλά με έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για το περιβάλλον, το ενεργειακό ισοζύγιο, τη μείωση των λειτουργικών μας δαπανών, την κλιματική αλλαγή, την αξιοποίηση των τοπικών πόρων αλλά και την πολυπόθητη για όλους μας ανάπτυξη. Σε αυτές τις επισημάσεις αλλά και τις προτάσεις θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει μια σημαντική παράμετρος που δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε. Είναι η ανάγκη της κοινωνικής υποδοχής για τη σκοπιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την βέλτιστη χρηματοδοτική λύση επωφελίας της τοπικής κοινωνίας όταν σχεδιάζουμε το αντικείμενο αλλά και τους όρους των συμπράξεων. Τα καλά σχεδιασμένα έργα ΣΔΙΤ μπορούν να συνδυάσουν την επιθυμία των ιδιωτών, των ιδιωτικών επενδυτών για βιώσιμες λύσεις και αποδόσεις και του δημόσιου τομέα για στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Από έρευνες της κοινής γνώμης προκύπτει πως για να προχωρήσουν τα έργα ΣΔΙΤ
πρέπει να έχουν στήριξη της ίδιας της κοινωνίας και να συμβάλλουν σε ευρύτερους αποδεκτούς στόχους, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Όσο πιο ενεργά εμπλακεί η τοπική κοινωνία, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχει η σύμπραξη και η επένδυση, αλλά και είναι πιο εύκολη η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η ανάγκη ευελιξίας κατά το σχεδιασμό των έργων, αλλά και το γεγονός πως οι υποδομές που δημιουργούνται πρέπει να είναι αποδοτικές, με διαφωνείς διαγωνισμικές διαδικασίες και με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στις συνθήκες μιας ισόρροπης ανάπτυξης. Γιατί μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση θα οδηγηθούμε πραγματικά σε συμπράξεις κοινωνικά αποδεκτές από τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες θα πρέπει συνειδητά, σταθερά να στηρίξουμε ως αυτοδιοίκηση. Αυτές οι σκέψεις ενδεχομένως να αποτελούν μία ολοκληρωμένη άποψη επιγραμματική της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και θεωρούμε ότι η επανάληψη για όλους μας είναι μητέρα της μνήμης, αλλά κυρίως για εκείνους που κατέχουν δυνατότητες εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Τέλος, να ευχαριστήσω και όλους τους Δήμους που υπερβάλλοντας πολλές φορές και υπερβαίνοντας, όπως και της Πεντέλης, τις δυνατότητες του λαϊκισμού, δηλαδή ότι κανείς φέρνει τους μεγαλοεργολάβους και τα μεγαλοσυμφέροντα στους Δήμους, εμείς θα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να βάλουμε ένα στόπ και μέσα από το παρόν να δημιουργήσουμε ένα καλό μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση, γιατί τέθηκε το πρωί που ήμασταν πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Ήταν και ο Υφυπουργός, ο αρμόδιος για τις επενδύσεις, ο κύριος Πιτσιόρλας, και τέθηκε το θέμα και για τους Δήμους συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν κάποιες ιδεολειψίες και σε σχέση τώρα και με αυτά που λέτε. Και τι θα γίνει στην περίπτωση που κάποιοι δήμαρχοι πάρουν την πρωτοβουλία, περάσουν κάποια έργα με σύμπραξη από το συμβούλιο τους κτλ. Τι θα τους βοηθήσει περισσότερο, πιστεύετε, κάποια πιο απλή διαδικασία, ενδεχομένως η εύκολη χρηματοδότηση, όλα αυτά που είπατε, διότι υπάρχουν ακόμα ιδεολειψίες και αυτό επισημάνθηκε κιόλας. Είναι κάποιοι δήμοι που είναι πολύ ξεκάθαροι και ένα παράπονο που επίσης ακούστηκε είναι ότι πολύ εύκολη λύση είναι να πάει να δανειστεί και πιο εύκολη ένας δήμαρχος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρά να μπει στη διαδικασία της σύμπραξης. Εσείς λοιπόν που είστε ένθερμοι οπαδοί σαν ηγεσία της ΚΕΔΕ των συμπράξεων, πού νομίζετε ότι είναι το αδύνατο σημείο αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει έτσι πιο σωστά? Θα είμαι πολύ σαφής, ίσως και πολύ πικρός για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν μια άλλη τάση. Εμείς πιστεύουμε στις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο και βεβαίως στην Ευρώπη, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από την αποκέντρωση του συγκεντρωτικού εγωιστικού κράτους να κατέχει τα πάντα και να αποφασίζει εάν μια τοπική κοινωνία θα πάρει υπαλλήλους, ποιους υπαλλήλους, ακόμα και αν δεν τους πληρώνει εκείνη η κεντρική εξουσία, θα πρέπει να μας κουνήσει το δάχτυλο. Το δεύτερο, σας αντιστρέφω το ερώτημα, ρητορικά το λέω, με το ότι όταν θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα λιμενοβραχίωνα σε ένα νησί, χρειάζονται 7 υπουργικές αποφάσεις. Πρέπει να υπάρχουν 7 υπογραφές υπουργών, ατέλειο των γραμματέων, 5ου τμήματος ελεκτικού συμβουλίου, ολομέλειας, ποτέ δηλαδή. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι η τοπική κοινωνία δεν αποφασίσει, ζυγείται. Και ο πάνσοφος υπουργός αποφασίζει για 325 περιοχές της Ελλάδας. Το τρίτο, τι είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων? Είναι χρήματα της αυτοδιοίκησης, τα οποία παρατύπως, να μην χρησιμοποιήσω σκληρή λέξη, παρανόμως, πήρανε από την τακτοποίηση των ημιπαίθριων αλλά και αυθαίρετων περιοχών από τις τοπικές κοινωνίες και αντί να τα διαθέσουν για αγορά κοινόχρηστων και άλλων κοινοφελών έργων, τα πήραν, τα ενθυλάκησαν,
τα χρηματοδοτούν στο Ταμείο Παρακαταθήκων εισπράττοντας 2,5% το, το πράσινο ταμείο και βέβαια 4 και 5% να παίρνουμε τα δικά μας λεφτά από το Ταμείο Παρακαταθήκων. Αυτό, όσο και αν έχω ψάξει σε οποιαδήποτε χώρα, δεν το έχω συναντήσει. Είναι ελληνικό πρότυπο στο να συζητάμε ότι το 2,3% του ΑΕΠ που διατίθεται στην τοπική αυτοδιοίκηση έναντι του 11,4% του ΑΕΠ στο μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών πρέπει κι άλλο να πιεστεί η αυτοδιοίκηση. Άρα δεν αποφασίζει αποφασιστικά ένα δημοτικό συμβούλιο, εισηγείται. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τους υπαλλήλους του, θα τους δώσουν εάν θέλουν. Δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα τα οποία έχουν εξασφαλιστεί από τους φόρους, υπάρχουν οι παρακρατηθέντες πόροι. Θέλετε να πω κι άλλα? Άρα, θεωρούμε, και εγώ το λέω καθαρά και μέσα από αυτήν εδώ την ημερίδα, ότι εάν δεν γίνει άμεσα μεταρρύθμιση αποκέντρωσης, η Ελλάδα δεν θα σηκώσει κεφάλι. Θα πρέπει η κάθε τοπική κοινωνία να είναι κοινωνία δήμος κράτος που θα αποφασίζει μέσα από τις κεντρικές βεβαίως αποφάσεις και τους κανόνες και τους ελέγχους για την ανάπτυξή του, να διαχειρίζεται τα χρήματά του και πάνω στους κανόνες να συνεργάζεται για τη γρήγορη τοπική ανάπτυξη, γιατί όπως ξέρετε έχουμε νησιωτική Ελλάδα, ορεινή Ελλάδα, αστική Ελλάδα, που η κάθε μία έχει διαφορετικές ευκαιρίες, έχει διαφορετικές δυνατότητες, έχει διαφορετικές παρεμβάσεις που δεν τις ξέρει ένας υπουργός, τις ξέρουν οι τοπικές κοινωνίες που βγάζουν τους δικούς τους άρχοντες. Εάν λοιπόν κάθε τοπική κοινωνία που ξέρει τι θέλει δεν την αφήσουμε να αναπτυχθεί, η Ελλάδα θα είναι στην ύφεση. Σας ευχαριστώ πολύ.